γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Αργά το απόγευμα αναμένεται να βγει από εδώ η Δήμητρα Μαργέτη, αφού πρώτα ολοκληρωθούν και όλες οι τυπικές διαδικασίες για την έκδοση του αποφυλακιστηρίου της. Να πούμε λοιπόν ότι μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο αποτυχημένες αιτήσεις για αποφυλάκηση, το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκρινε τελικά ότι η Δήμητρα Μαργέτη μπορεί να ζήσει πλέον εκτός φυλακών. Έκανε δεκτό δηλαδή, δεκτή την αίτησή της, την έφεσή της στο απορριπτικό βούλευμα το τελευταίο, που έλεγε ότι δεν έχει σωφρονιστεί. Οι περιοριστικοί όροι που της έχουν επιβληθεί είναι τρεις. Πρώτον, να διαμένει μόνιμα στο πατρικό της σπίτι στην Παλίνη. Απαγορεύεται να βγει εκτός Ελλάδος. Και βέβαια κάθε πρώτη και 16 του μήνα θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Να πούμε ότι η Δήμητρα Μαργέτη είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 18 χρόνια φυλάκιση για απλή συνέργεια στις δολοφονίες της 14χρονης Δώρα Σιροπούλου και της 28χρονης Γαριφαλιάς Γιούργα. Δολοφονίες για τις οποίες οι δύο συγκατηγορούμενοι της, ο Ασημάκης Κατσούλας και ο Μάνος Δημητροκάλης, έχουν καταδικαστεί σε δισισόβια. Στο εφετείο η ποινή της είχε μειωθεί κατά ένα χρόνο, καθώς οι δικαστές είχαν αναγνωρίσει το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Θα πρέπει να πούμε ότι η Δήμητρα Μαργέτη όλο αυτό το διάστημα ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη σχετικά με την αποφυλάκησή της. Η ίδια απέφευγε να λέει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτή. Και βέβαια το παράπονο της ήταν ότι κανείς, όπως έλεγε, δεν έχει καταλάβει ότι τα χρόνια που έχει περάσει μέσα στις φυλακές έχει αλλάξει και δεν θυμίζει σε τίποτα το 17χρονο κορίτσι που τότε, εκτός από τις μεταφυσικές ανησυχίες που είχε, είχε εμπλακεί και σε αυτό το κύκλωμα σατανισμού που είχε συγκλονίσει ολόκληρη την Ελλάδα το Δεκέμβριο του 1993. Κωνσταντίνε. Τώρα, Μαργέτη, ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε στο Δήμητρα Μαργέτη φάνηκε πιο τυχερή, αφού μετά από 8 χρόνια εγκλεισμού της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού θα κυκλοφορεί πια ελεύθερη. Το Συμβούλιο Φετών Πειραιά έκανε τελικά δεκτό το αίτημά της και το απόγευμα η Δήμητρα Μαργέτη βγήκε από τις φυλακές. Λοιπόν, επειδή δεν το πιστεύω, μόλις περάσει η 8η ημέρα και δεν επιστρέψω στη φυλακή, τότε θα το πιστέψω. Θέλω να πω ευχαριστώ αποκλειστικά και μόνο στο γραφείο του κυρίου Νταλαχάνη και στους συνεργάτες, που πραγματικά κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ τις συγκρατούμενές μου που με στηρίξαν ηθικά τόσα χρόνια. Εμείς ως γραφείο θέλουμε να δηλώσουμε μόνο ότι θα φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιός και θα αποδείξει ότι είναι ικανή προς επανένταξη στην κοινωνία. Και ευχαριστώ πολύ το που μου έστειλε τόσα χρόνια τόσα γράμματα, χιλιάδες γράμματα, και με εμπιστευτήκανε. Και με εμπιστευτήκανε με τον τρόπο τους. Για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Μισό λεπτό. Και κυρίως ευχαριστώ τους ανθρώπους που με κατέκριναν άσχημα, γιατί αν δεν είχα τις άσχημες κριτικές, εγώ δεν θα ήμουν τόσο καλή σήμερα. Ακαμπόδες ερώτημα στους συγγενείς των θυμάτων. Τι λέτε τώρα? Στους συγγενείς των θυμάτων, παιδιά, δεν θα το πω μέσω εσάς, θα τους το πω προσωπικά. Θέλετε να συναντήσετε μετά από τόσα χρόνια? Βέβαια. Μια γιατρική. Ασθένεια να τη δω και ο Θεός που να μην βρει γιατριά πουθενά. Τι έγινε, χάθηκε ένα άνθρωπος και κάτι έγινε. Έμεικε ένα ορφανό παιδί και κάτι έγινε. Σαν ότι είναι ο πρώτο. Δεν πειράζει. Οι δικαστές είπαν, κυρία Ευγενία, ότι μετάνιωσε πραγματικά, λέει. Γι' αυτό και τη βγάλαν έξω. Να πονέσει και η μάνα της όπως πονάω εγώ. Αν είναι Θεός, αν δεν είναι, και είναι με τον διάολο που είναι αυτή, ας πάει να κάνει τη ζωή της. Αν έρθει τώρα, την έσφαξα σαν κουνούπι. Κάτι πρώτη την έσφαξα σαν κουνούπι, τελείωσε. Τελείωσε. Και ας ψάξουν ποιος είναι υπεύθερος, γιατί δεν ξέρουμε καλά ποιος είναι υπεύθερος. Στην υπόθεση της αδελφής μου. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η Δήμητρα Μαργέτη πληρεί όλες τις τυπικές προϋποθέσεις, αφού έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής της και έχει σωφρονιστεί. Η Δήμητρα Μαργέτη είχε καταδικαστεί σε κάθριξη 17 ετών για τη συμμετοχή της στη συμμορία των σατανιστών της Παλίνης. Από τα χέρια τους είχαν βρει φρικτό θάνατο η Δώρα Σιροπούλου και η Γαριφαλιά Γιούργα. Οι συγγενείς της Δώρα Σιροπούλου από την πρώτη στιγμή ζητούσαν να μην αποφυλακιστεί η 25χρονη Μαργέτη. Σε υπόνοιμά τους, μάλιστα, προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, αναφέρουν ότι η Δήμητρα Μαργέτη υποκρίνεται αφού δεν έχει σωφρονιστεί για να υποφεληθεί από τον νόμο. Εξηγούν μάλιστα τους λόγους για τους οποίους θεωρούν επικίνδυνη τη Δήμητρα Μαργέτη και ζητούν να μην αποφυλακιστεί.
Σχετικά με τις δολοφονίες, η κατάδικος δεν συνέδραμε τις διοκτικές αρχές για την ανακάλυψη των δραστών και αυτής και με την ένοχη σιωπή της έγινε αιτία να μπει στο αρχείο η πρώτη δικογραφία. Ουδέποτε μέχρι και σήμερα αποκήρυξε ευθέως κατηγορηματικά και πιστικά την γενεσιούργο των εγκλημάτων της ιδεολογία της. Αλλά και ουδέποτε μέχρι σήμερα εξέφρασε ευθέως κατηγορηματικά και πιστικά με τα μέλια. Η συμπεριφορά της είναι προσχηματική με σκοπό να επωφεληθεί του νόμου. Δεν έχει μεταμεληθεί και δεν έχει σοφρονιστεί και κατά την θέση μας είναι επικίνδυνη για διάπραξη νέων εγκληματικών πράξεων. Αυτή θέλει να πάει στη μάνα της. Θέλει να βγει από τη φυλακή. Αυτές οι κοπέλες θα βγουν από το χώμα. Η ίδια η Δήμητρα Μαργέτη σε συνέντευξη που είχε δώσει λίγο καιρό πριν στην Έλντα Πανοπούλου είχε περιγράψει τι έγινε το βράδυ που δολοφονήθηκε η Δώρα Σιροπούλου και η Γαριφαλιά Γιούργα. Πήγαμε στο Σέση, στο Κοροπή, όπου εγώ έμεινα κάτω. Ανεβήκαμε όλοι μαζί επάνω, εγώ κατέβηκα μετά αμέσως και μου είπαν να κάτσω στο αυτοκίνητο να περιμένω. Μου είπανε ότι πάει η κοπέλα να μοιηθεί. Πιο παλιά, πάλι μας είχε ξαναπάρει σε μία άλλη κοπέλα, η οποία έκανε μοίηση, πάλι σε ερημική τοποθεσία. Και δεν είχε συμβεί τότε? Όχι, τίποτα. Οπότε γι' αυτό το λόγο λες ότι δεν υποπτεύτηκες ότι κάτι πάει να γίνει κακό. Ναι. Και επιστρέφουν αυτοί στο αυτοκίνητο? Όχι όλοι. Λείπει η κοπέλα? Ναι. Τι λες εσύ εκείνη την ώρα, Δήμητρα? Της ρωτάω πού είναι η κοπέλα, με πολύ μεγάλη αγωνία. Πολλές φορές θυμάμαι ρώτησα. Ο Δημητροκάλης δεν μου απάντησε, ο Μάκης εκείνη την ώρα με έβρισε, μου είπε να μπω στο αυτοκίνητο και να μην μιλάω και την ώρα που φεύγω μου του λέω «Η κοπέλα, πού είναι η κοπέλα?» και πάλι με έβρισε και μου είπε πάλι να μην μιλάω. Ήταν ο ρόλος μου αυτός εμένα μες στην ομάδα, ό,τι και να γινότανε, ποτέ να μην μιλάω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θυμάμαι μόνο ένα τηλεφώνημα μετά που μου είπε ότι το ξανάκανε. Τον ρώτησα γιατί και του λέω δεν αντέχω άλλο. Θυμάμαι ότι με πιάσαν τα κλάματα, ότι πλέον είχε ξεχυλίσει το ποτήρι για μένα, γιατί πίστευα ότι κάτι δεν το σταματούσε. Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών ήταν μια έκπληξη τόσο για τη Δήμητρα Μαργέτη όσο και για την οικογένειά της που χρόνια τώρα περίμενε αυτή τη στιγμή. Τα δύο απορριπτικά βουλεύματα που είχαν προηγηθεί αλλά και η εισήγηση του αντισαγγελέα Βασίλη Πλιώτα που την θεωρούσε επικίνδυνη επειδή δεν είχε αποκοπεί ψυχικά από το παρελθόν της είχαν απογοητεύσει την 25χρονη αλλά και τους γονείς της. Η Δήμητρα Μαργέτη μόλις έμαθε για την αποφυλάκησή της φρόντισε να τακτοποιήσει γρήγορα τις εκκρεμότητες της με τις γυναικείες φυλακές. Και όλα ήταν έτοιμα και η 26χρονη θα μπορούσε να βγει από τις 4 το απόγευμα, δεν βιάστηκε. Αντίθετα, άγνωστο για ποιο λόγο, περίμενε να περάσουν μερικές ώρες μέχρι σχεδόν τη δύση του ηλίου. Σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Τους τελευταίους μήνες η Δήμητρα Μαργέτη έβγαινε συχνά από τις φυλακές με άδεια. Χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους, μιλούσε μόνο με τον δικηγόρο της. Μαζί του κατέστρωνε τις επόμενες κινήσεις της. Έκανε τα σχέδιά της για το μέλλον. Ένα μέλλον έξω από τις βαριές σιδερένιες πόρτες των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού. Έως αργά το βράδυ, Δήμητρα Μαργέτη δεχόταν επισκέψεις από συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα που ήθελαν να τη δουν από κοντά μετά την αποφυλάκησή της. Να αλλάξουμε θέμα.